Καλημέρα κύριε Σοβιανέ. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας. Εσείς είσαστε ικανοποιημένοι γιατί αυξήσατε τα ποσοστά σας. Βέβαια είχατε λιγότερους βουλευτές, αλλά με αυξημένα ποσοστά. Είναι το καλπονοθευτικό σύστημα της ενισχυμένης. Απ' την άλλη έχουμε μία άνοδο σχεδόν 2,5 μονάδες από τις πιο προηγούμενες εκλογές. Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης και μια σταθεροποίηση και διεύρυνση εκλογικής μας επιρροής. Είναι ένα θετικό μήνυμα, όχι μόνο πιστεύω για αυτούς που ψήφισαν το ΚΚΕ, αλλά και για αρκετό κόσμο που βρέθηκε κοντά σε αυτή τη σκέψη και βρεθήκαμε κοντά όλη την περίοδο στους αγώνες. Δηλαδή, λέτε κύριε Σοφιανέ, ότι αρχίζετε και προσεγγίζετε και ακροατήριο και ψηφοφόρους που μπορεί να μην είχαν ξαναψηφίσει μέχρι τώρα Κομμουνιστικό Κόμμα. Ή που κατά καιρούς ψήφισαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, περιπλανήθηκαν από εδώ και από εκεί, εισέπραξαν αυταπάτες. Προσδοκίες οι οποίες φάνηκαν στα πλαίσια του εγκλωβισμού και το ιδιαίτερα σημαντικό. Είπατε κάτι το οποίο νομίζω σας ωφέλησε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που ψηφίζει ΚΚΕ είναι και κομμουνιστής. Είναι όλος αυτός ο κόσμος που ανησυχεί με τα δεδομένα που έχουν διαμορφώσει τα συστημικά κόμματα. Είναι ένας κόσμος ο οποίος αντιστάθηκε στα 4 χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, βρεθήκαμε μαζί στους αγώνες και είναι σίγουρο ότι από την επόμενη μέρα, από σήμερα κιόλας, εμείς είμαστε έτοιμοι, είμαστε μάχημοι. Απέναντι σε μια σκληρή ατζέντα της κυβέρνησης να δημιουργηθεί. Παρ' όλα αυτά όμως, παρά τη σκληρή ατζέντα, η Νέα Δημοκρατία θριάμβευσε. Και το λένε όλοι. Δηλαδή τώρα θα ήταν με σύμμυρος κάποιος να έλεγε ότι ξέρεις κάτι, κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, πήγανε και ψηφίσανε αυτούς που τους κατέστρεψε. Εγώ ρωτάω, άποψη προσωπική έχω, άμα θέλετε κερνάτε καφέ μετά και τα συζητάμε όλοι. Αλλά ως δημοσιογράφος είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Ναι, απευθύνεσαι σε μένα. Βεβαίως, ναι. Ωραία. Κοιτάξτε, είναι μια τετραετία που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά συγκυβέρνησε, αν μετρήσετε τα νομοσχέδια που ψήφισαν από κοινού με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ. Με ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ καταποντίστηκε, αλλά η Νέα Δημοκρατία. Με τα συστημικά κόμματα, έχοντας μια κοινή ατζέντα Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης ονόμασε μνημόνιο. Καλά, μην πήγαινε τους Τούρτες ο κύριος Κουτσούμπα στα γενέθλια των 27χρονων και ας μην έγινε όταν viral στο Λούμπεν. Προαπαιτούμενα. Και δεν σας διακόπτω. Προαπαιτούμενα. Μαζί με τους Αζόφ και τον ΝΑΤΟ. Μαζί με τους Αζόφ και τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους. Μια πολιτική δηλαδή που με διαφορετικούς όρους την έκανε η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό ήταν το μικρότερο κακό. Είναι η πολιτική που πήγε την αξιωματική αντιπολίτευση από το 32 στο 17 και εμάς από το 5,3 και εμάς από το 5,3 στο 7,7. Κύριε Σοφιανέ, καλά, εμείς δεν το κάναμε ποτέ αυτό. Αυτή τη στιγμή έχετε τέτοια αγωνία. Αυτή τη στιγμή θα σας δώσω ένα στίγμα για να καταλάβετε τι επιθέσεις θα δεχτούμε και εμείς εκτός από εσάς. Κάποιοι έχουν αρχίσει και λένε αντίχριστη. Μέχρι στιγμής αντίχριστους δεν μας είχαν πει. Προφανώς προέρχονται από ένα συγκεκριμένο κόμμα. Εσένα, να μιλάς για τον εαυτό σου, Γιώργο. Όχι, αντίχριστη είναι με ομικρονιώτα. Α, εντάξει. Προφανώς είναι και σε εσένα. Ναι, ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια διαφορετική σύνθεση η οποία θα βοηθήσει έτσι το νομοθετικό σώμα να μπορέσει να λειτουργήσει το κάθε κόμμα με τις απόψεις του, να το παλέψει μέσα στη Βουλή. Ή θα έχουμε μια κατάσταση η οποία θα διαμορφώσει μια τέτοια τηλεθέαση για το κανάλι της Βουλής, γιατί θα πούμε ότι θα μείνουμε χωρίς δουλειά εμείς. Καταρχάς, δεν έχουμε αγωνία για το πώς θα λειτουργήσει το νομοθετικό σώμα, γιατί στα βασικά, στα προαπαιτούμενα, όπως είπα και προηγούμενα, του Ταμείου Ανάκαμψης, το μακελιό του ΝΑΤΟ, στο οποίο συμμετέχει η Ελλάδα στον πόλεμο, γιατί έχουμε πόλεμο, σε όλα αυτά έχουν μεγάλη ευρύτατη συνένεση και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα. Δεν είναι και τόσο νέα η σύνθεση της Βουλής. Ξέρετε, σηκώνουν πολύ τους τόνους για να κρύψουν την ήττα τους διάφοροι σε σχέση με το καινούριο φαινόμενο. Βάλτε στη θέση της κυρίας Κωνσταντοπούλου τον κύριο Λεβέντη. Βάλτε στη θέση. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι το ίδιο με τον κύριο Λεβέντη. Δεν κατάλαβα. Λέω αφορά... βάλτε. Α, βάλτε. Παράδειγμα λέτε. Βάλτε, λέω. Ναι. Γιατί έχουμε γνωρίσει αυτή τη χώρα. Στους Σπαρτιάτες να βάλουμε τη Χρυσή Αυγή. Θα σας πω, τη Χρυσή Αυγή με 7,5% και όλους τους Ναζί μέσα. Τη Χρυσή Αυγή σε σχέση ρόλο, γιατί έχει καθυστερήσει η δίκη της όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχει τελεσυνδικήσει ακόμα και είναι και αυτά που είπε ο κύριος Σπυρόπουλος προηγουμένως. Βάλτε σας παρακαλώ στη θέση των φοβούμενων τον κύριο Καμένο, με τον οποίο συγκυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια. Για παλαιοημερολογίτες δεν τα έχετε ακούσει.
για εκδηλώσεις προς τιμήν των Σαλαμινομάχων στη Σαλαμίνα, δεν τα είχαμε δει. Για παρουσιάστε άρμα στις Λιτανίες, δεν τα είχαμε δει. Λέω λοιπόν, δεν είναι και τόσο καινούργιο το τοπίο. Κόμματα μιας κρίσης, μιας κοινοβουλευτικής θητείας, γνωρίσαμε πολλά. Κάποιοι να μεγαλώσουν γνωρίζουμε... όλα αυτά, κύριε Σοφιανέ. Καταλογίζουν να κόψουν ότι το καινούργιο είναι Έλληνες πολίτες, έτσι. Το καινούργιο, βεβαίως. Μα εγώ, με συγχωρείτε, είπα, δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι καινούργιο. Ακούστε, κύριε, δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτό είπα. Είπα, δεν είναι... Είπα, αυτό είπε ο κύριος Σοφιανός. Είπα, δεν είναι κάτι καινούργιο. Το έχουμε ξαναδεί στην Ελληνική Βουλή. Αυτό λέω. Από εκεί και πέρα. Επειδή υπάρχει μια ανησυχία. Εγώ να πιάσω άλλη πλευρά. Δεν είμαστε Ευρώπη. Δεν είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Με 7,7. Τρίτη πολιτική δύναμη στην Αττική και εκ νέου ενισχυμένο. Τρίτη στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Με νησιά με ιστορικές παραδόσεις που ξαναπαίρνουν τα πάνω τους. Δεύτερη στη Σάμο. Σχεδόν δεύτερη μαζί με το Πασόκ στη Λέσβο. Άρα εδώ είναι αλλιώς. Εδώ υπάρχει ένα κίνημα, εδώ υπάρχουν δεσμοί αίματος, αλλά και δεσμοί αγώνων, οι οποίοι ανανεώνονται. Και αυτό είναι το κρίσιμο. Άρα λέτε ότι αυτούς η δημοκρατία θα βρει βρίσκει διεξόδους, ακόμη και αν εμείς, έχει λοιπόν, λέμε ότι την ότι επόμενη μέρα, γιατί είμαστε την επόμενη μέρα, είμαστε εδώ, δεν ψαχνόμαστε. Και είμαστε εδώ και σε κάτι άλλο. Έχουμε αδικήσει τον κύριο Σύριγο. Και σε κάτι άλλο και τελειώνω, κύριε Παπαδάκη. Εμείς σε 15 μέρες θα παρουσιάσουμε ψηφοδέλτια μάχης στους δήμους και στις περιφέρειες όλης της χώρας. Και εκεί θα μπουν τα διλήμματα απέναντι σε ένα συνενετικό πλαίσιο διαχείρισης, μια αγωνιστική δημοτική και περιφερειακή αρχή.